Σήμερα εγκαινιάσαμε την έκθεση γραμματοσύμων και τεκμηρίων με τίτλο «Μνήμη Μικρασίας 2022». Τη διοργάνωσε η Φιλολογική Εταιρεία Λέζου σε συνεργασία με το Δήμο Μυτιλίνης και είχε την υποστήριξη των ελληνικών ταχυδρομείων. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά από έντυπα τεκμήρια πολλών ειδών και κατηγοριών, τα οποία όλα σχετίζονται με την μικρασιατική εκστρατεία και τη μετέπειτα μικρασιατική καταστροφή. Έχουμε λοιπόν γραμματόσημα της περίοδου εκείνης, έχουμε νομίσματα και χαρτονομίσματα, έχουμε καρποστάλ από περιοχές με έντονο το ελληνικό στοιχείο στη Μικρασία, έχουμε τηλεγραφήματα, έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες από τα πεδία των μαχών, από πολεμικές σκηνές, από στρατιώτες, από μυτιλινιούς στρατιώτες. Έχουμε επίσης χαρτονομίσματα και ομολογίες που σχετίζονται με το αναγκαστικό δάνειο του 1922 και κατόπιν έχουμε πολύ υλικό που αφορά το προσφυγικό ζήτημα και τις ανταλλάξιμες περιουσίες, που όλα αυτά προφανώς σχετίζονται με την μικρασιατική καταστροφή. Όλα τα εκθέματα είναι συλλογές ιδιωτών που τις δουλεύουν και τις καταρτίζουν επί σειρά ετών και τις εμπιστεύτηκαν αυτή την περίοδο στα χέρια της Φιλολογικής Εταιρείας για να γίνει αυτή η έκθεση. Επίσης, στην έκθεση συμμετέχουν και αρκετοί δημόσιοι φορείς, όπως η 98 ΑΔΤΕ, που εκθέτει την πολεμική σημαία της Μεραρχίας Αρχιπελάγους, που από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησε και συμμετείχε και στην μικρασιατική εκστρατεία. Επίσης, η Μεραρχία συμμετέχει με φωτογραφίες από Λέσβιους στρατιώτες, από παρασημοφορήσεις, αλλά και επιστολές στρατιωτών. Επίσης, έχουμε συμμετοχή των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Επίσης, συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με την Βάρκα Ευαγγελίστρια της οικογένειας Χαραλάμπους, με την οποία ταξίδεψαν δύο φορές από την Μικρασία στην Λέσβο και πάλι πίσω και πάλι πίσω, και στο διωγμό του 1914 και στο διωγμό του 1922. Αυτή η βάρκα είναι μνημείο της πολιτιστικής κληρονομίας πλέον, συντηρήθηκε με έξοδο του Υπουργείου Πολιτισμού και φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επίσης, συμμετέχει και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλίνης με αντίγραφα εφημερίδων, τοπικών εφημερίδων της Μυτιλίνης εκείνης της περίοδου, με πρωτοσέλιδα και άλλα αποκόμματα. Τα ελληνικά ταχυδρομεία και η Διεύθυνση Φιλοτελισμού στηρίζουν όλες τις εκδηλώσεις που κάνουν σωματεία της περιφέρειας, όπως και η Φιλοτελική Εταιρεία Λέσβου, που κάνει ένα φανταστικό έργο και αξίζει το να στηρίξουμε, το να έρθουμε να δούμε τα τεκμήρια από το 19-22 της εποχής εκείνης. Είναι μια έκθεση στολίδι για την Λέσβο, για τη Μυτιλίνη, η οποία αξίζει να έρθουν να δουν όλα τα παιδιά και οι μεγάλοι. Τα ελληνικά ταχυδρομεία τις στηρίζουν είτε με κάποιες δωρεάν παροχές που δίνουμε, είτε όμως και σήμερα τη σφραγίδα που βγάλαμε την αναμνηστική για να αποτυπώσουμε την ημερομηνία της εκδήλωσης αυτής. Είναι μια προσφορά από τα ελληνικά ταχυδρομεία, χωρίς να πληρώσουν το παραμικρό. Και έτσι φροντίζουμε είτε μέσα από διάφορες τέτοιες εκδηλώσεις είτε τέτοιες ενέργειες να στηρίζουμε τα σωματεία της περιφέρειας. Η αξία της σφραγίδας είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αποτυπώνει ένα γεγονός, τον τόπο και την μέρα, δηλαδή γράφει πάνω ημερομηνία, αλλά και τόπο Μυτιλίνη, που αυτό μένει στην ιστορία και έτσι όπως τώρα βλέπουμε μέσα στην έκθεση σφραγίδες του 22, του 1922, μετά από 100 χρόνια θα υπάρχει αυτή η σφραγίδα, ότι σήμερα, στη συγκεκριμένη ημερομηνία και στο συγκεκριμένο τόπο έγινε μια εκδήλωση. Και με αυτή την σφραγίδα πιστοποιείται η ύπαρξη και ότι είναι μοναδική. Αύριο δεν κυκλοφορεί αυτή η σφραγίδα, ήταν μόνο για όσους ήταν σήμερα εδώ, την πήραν σε διάφορα φιλοτελικά αντικείμενα, την αποτυπώσανε πάνω σε γραμματόσημα ή στα λευκόματα ή στα τευχίδια και έτσι αποτυπώνει ότι ήμουνα κι εγώ σε αυτή την εκδήλωση. Με την ευκαιρία της έκθεσης, τα ελληνικά ταχυδρομεία
στη σημερινή ημέρα των εγγενείων χρησιμοποιούν ειδική αναμνηστική σφραγίδα στο ταχυδρομείο μόνο για τη σημερινή ημέρα, η οποία είναι εμπνευσμένη από τη βάρκα της οικογένειας Χαραλάμπους, και η φιλοτική εταιρεία Λέσβου έχει εκδώσει γραμματόσημο με παράσταση έναν ζωγραφικό πίνακα του Κώστα του Μανιατόπουλου, διευθυντή του Μουσείου Τεριάντ, με τίτλο «Διωγμός», που τον ζωγράφισε με την ευκαιρία της φετινής επετείου και παραχώρησε το δικαίωμα χρήσης του στη φιλοτελική εταιρεία για να εκδώσουμε το γραμματόσημο. Και τον ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά επίσης και τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Παναγιώτη Σακύρη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε την ιδέα να στηθεί μια τέτοια έκθεση και μας βοήθησε πάρα πολύ και με τη διάθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης. Ναι, ένας πίνακας που έκανα φέτος για μια έκθεση ουσιαστικά προορίζεται. Αλλά εντάξει, με τα παιδιά του φιλοτελικού ομίλου είμαστε σχετικά χρόνια γνωστοί. Ό,τι μπορούμε, βοηθάμε. Σαν ναι, να παραχωρήσω τη χρήση του για να κάνω γραμματώσιμο επαιτειακό. Και φυσικά μεγάλη τιμή και για μένα, έτσι, δεν είναι αμοιβαία δηλαδή η εκτίμηση και η ευχαρίστηση. Και είμαι η προσταμένη των αρχείων του κράτους στη Λέσβο. Έχουμε αρχεία από το πρώτο γυμνάσιο Αρένων, χθες πάνω. Έχουμε δικαιολογητικά, ανάμεσα στους φακέλους δικαιολογητικών εγγραφέων των μαθητών του γυμνασίου Αρένων, βρέθηκαν και προσφυγικά πιστοποιητικά, που έτσι μας δείχνουν λίγο την ιστορία και την προσφυγιά. Έχουμε αρχείο από το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, το οποίο είναι ιδρυτικά καταστατικά συλλόγων, Ύμβρου, Τενέδου και γενικώς προσφυγικά σωματεία. Αλλά το πιο σημαντικό μας αρχείο είναι το αρχείο του Γραφείου Ανταλλάξιμης Περιουσίας Μυτιλήνης, το οποίο μας το παρέδωσε η Κτηματική Υπηρεσία Λέσβου. Όπως θα δείτε και πάνω στα εκθέματα, έχουμε την δημοπρασία, μια τεράστια δημοπρασία ανταλλάξιμων ακινήτων, ανάμεσα στα οποία είναι και η δημοπρασία του αρχοντικού Χαλίμ Μπέι. Και το πιο σημαντικό μας προσφυγικό αρχείο είναι αυτό που δεν μπορέσαμε να φέρουμε σήμερα, γιατί χρειάζεται συντήρηση, είναι το Δημοτολόγιο Τενέδου. Μπορεί όμως κάποιος να το δει ψηφιοποιημένο στην υπηρεσία μας και να βρει τον πλήρη κατάλογο των δημοτών της Τενέδου από το 1850 και έπειτα. Το πολύ σημαντικό τεκμήριο που δεν κατορθώσαμε όμως να εκθέσουμε σήμερα εδώ είναι το παλιό Δημοτολόγιο Τενέδου, το οποίο δυστυχώς βρίσκεται σε κακή κατάσταση και χρειάζεται συντήρηση και θα φύγει αυτές τις μέρες για να συντηρηθεί στο τμήμα συντήρησης της κεντρικής μας υπηρεσίας στο ψυχικό. Εκεί όμως, επειδή είναι ψηφιοποιημένο στην υπηρεσία μας το Δημοτολόγιο, μπορεί κανείς να βρει τον πλήρη κατάλογο των Δημοτών Τενέδου από το 1850 και έπειτα. Και έρχονται πάρα πολύ στην υπηρεσία μας, ψάχνουν το γενεολογικό τους δέντρο, βρίσκουν πληροφορίες για τις οικογένειές τους. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό προσφυγικό αρχείο, γιατί μιλάμε για προσφυγικά αρχεία στην έκθεση. Είναι μεγάλη χαρά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Φιλοτελική που μας συμπεριέλαβε στον κατάλογο εκθετών. Μακάρι να έχει μεγάλη επιτυχία, θα έχει επιτυχία, φάνηκε. Μακάρι να έρθουν τα σχολεία μας. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν οι μαθητές να το δουν. Έχει τεράστια ποικιλομορφία η έκθεση. Κατορθώσαν κάτι πολύ σημαντικό ο κ. Βαΐτης και το Συμβούλιο, να συνδυάσουν και να συντονίσουν τόσους πολλούς φορείς και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τόσοι ιδιώτες, τόσο ο στρατός, εμείς, τα αρχεία του κράτους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μπορεί κανείς να θαυμάσει ένα νοσταλγικό ταξίδι έτσι πάρα πολύ, με πάρα πολύ, πολύ πολύχρωμο, πολύ, με μεγάλη ποικιλία. Και πρέπει να το δει όλος ο κόσμος αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.